Θα μιλήσουμε τώρα, θα συνομιλήσουμε με τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ακριβώς για το... γεια σας κύριε πρέσβη, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Χρυσανθόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε. Είμαστε, θα μπορούσαμε να είμαστε καλά, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δεν είμαστε καλά, γιατί υπάρχουν φόβοι, μιλούν και για πυρηνικά. Σήμερα έβλεπα και για πολλά ρεπορτάζ που αφορούσαν πού υπάρχουν πυρηνικά και ποιοι μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν. Να δούμε όμως την εμπλοκή αυτή Ελλάδας και Κύπρου, πόσο μπορεί, σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει και τις δύο χώρες και τι αποτέλεσμα να έχει, κύριε πρέσβη. Ναι, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ, διότι ουσιαστικά η παρουσία των Αμερικανών στην Κύπρο δημιουργεί στόχο των Παλαιστινίων και των άλλων οργανώσεων που πολεμούν το Ισραήλ. Αυτό είναι το ένα. Και επίσης με την ευκαιρία αυτή θα μπορούσε η Ελλάδα σαν εγκύτια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας να στείλει ένα στολίσκο, ας το πούμε, 5-6 πλοία, μια που φτιάχνεται και μια ναυτική βάση όπως μας έχει ανακοινώσει ο κύριος Δένδιας, η οποία να μείνει εκεί για παν ενδεχόμενο και για την προστασία της Κύπρου από ενδεχόμενες επιθέσεις από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται. Και βεβαίως όταν τελειώσει αυτή η κρίση να μείνει ο στόλος εκεί. Κύριε πρέσβη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που υπάρχει μία περαιτέρω εμπλοκή των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου, ένας ο Ελληνισμός, Ελλαδίτες και Κύπροι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θα ήταν παράδοξο να εμπλακούμε πολύ περισσότερο σε έναν πόλεμο όταν δεν εμπλεκόμαστε ή κρατάμε κάποιες αποστάσεις από αυτή που ήδη έχει η κάζους μπέλι απέναντι μας στην Τουρκία? Ναι, είμαστε όμως ήδη σε κατάσταση πολέμου, δηλαδή ως προς αφορά το Μεσανατολικό, ναι, με την παρουσία των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε νόμιμος στόχος για τους εχθρούς των Αμερικανών που φιλοξενούνται στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία έχει απειλήσει, όταν έγινε η απειλή του Νασράλα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν από ένα περίπου μήνα, η Τουρκία είπε ότι προσοχή, Κυπριακή Δημοκρατία, πώς θα χειριστείτε το θέμα, λέγοντας ότι υπάρχουν βάσεις Ισραηλινές στην Κυπριακή Δημοκρατία και απείνοντας τέτοιου είδους αιχμές. Γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρξει μια ελληνική παρουσία σαν εγκύτρια δύναμη στα πλαίσια του Κυπριακού και ό,τι θέλει προκύψει. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν μπορούμε και να αφήσουμε. Και τι περιμένουμε, κύριε πρέσβη, για να το κάνουμε? Τι περιμένει η ελληνική πολιτεία? Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όχι, βέβαια, ήταν ρητορικό το ερώτημα. Πρέπει να σας πω ότι και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε ότι υπάρχει διαχρονικά παράπονο από τις ελληνικές κυβερνήσεις το πώς λειτουργούν. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ρωτήσω, αυτό το οποίο διαβάσαμε στο ντοκουμέντο για μια προληπτική επιστράτευση στην Ελλάδα λόγω Ισραήλ, είναι κάτι τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε πρέσβη? Αυτό το οποίο είπα φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ίσως ήταν ένα λάθος δικό μου, αλλά ανεξάρτητα από αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια μερική επιστράτευση, έστω σαν δοκιμή, διότι δεν θα ξεχάσω ποτέ το 1974 όταν έγινε η επιστράτευση και απέτυχε. Είχα συναντήσει κάποια στιγμή ένας που ήταν στην αρχή της επιστράτευσης και του λέω πώς αποτύχατε. Και μου δίνει την καταπληκτική απάντηση: δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα γίνει επιστράτευση, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να τα προλαβαίνουμε, να μην χρειάζεται να ακολουθήσουν. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη τηλεοπτική συνάντηση και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε πρέσβη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Στη διάθεσή σας πάντοτε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.